Το πελώριο κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva κατέπλεψε στο Αργοστόλι το Σάββατο και την Κυριακή στην Κέρκυρα. Το υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο μαγνήτησε τα βλέμματα τόσο για το μέγεθός του, όσο και για την ομορφιά του. Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από την Ιταλία και τα δύο νησιά του Ιωνίου αποτέλεσαν ενδιάμεσους προορισμούς. Οι επιβάτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ομορφιές της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς. Ειδικά όταν έρχονται κρουαζιερόπλοια της εμβέλειας του Norwegian Viva, σίγουρα ανεβαίνει το Αργοστόλι. Ο κόσμος πέρασε καλά, ικανοποιείται και όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η καλή πορεία των κρουαζιεροπλοίων στο Αργοστόλι και γενικότερα στο νησί μας. Το 2024 αναμένεται να είναι μια πολύ καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν άνοδο σε σχέση με πέρσι. Στην Κέρκυρα, μάλιστα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων μέχρι το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεπεράσουν τις 500. Οι προσεγγίσεις που αναμένουμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς πλησιάζουν τις 500. Όταν πέρυσι είχαμε 354. Ξεκινήσαμε μάλιστα και πιο νωρίς με κάποια μικρά κρουαζιερόπλοια από το Φεβρουάριο, που τα τελευταία χρόνια δεν το είχαμε αυτό, και θα κλείσουμε με το τέλος χρονιάς μέχρι και Δεκέμβριο. Στην Κεφαλονιά οι αφήξεις κρουαζιεροπλοίων αναμένεται να κοιμαθούν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Στα ίδια επίπεδα στα κρουαζιερόπλοια και γενικότερα στον τουρισμό έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά. Γύρω από σχεδόν κάθε μέρα σχεδόν έχουμε κρουαζιερόπλοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων, την Κεφαλονιά το 2023 προσέγγισαν 112 κρουαζιερόπλοια και οι επιβάτες που επισκέφθηκαν το νησί του Ιωνίου ξεπέρασαν τις 160.000.